Να καλησπέρισω σε αυτό το σημείο τον Ανδρέα Γιουμερτάκη, είναι δημοσιογράφος του Onlarisa, για να δούμε τι νεότερο προκύπτει σε επίπεδο πληροφοριών. Καλησπέρα σας, σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή τη σύνδεση. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, να δούμε τι νεότερο προκύπτει, αν έχει προκύψει, από όσο γνωρίζουμε σχετικά με τις έρευνες, μπορεί να σταμάτησαν νωρίτερα για λίγο, αλλά ξεκίνησαν εκ νέου, άναψαν προβολής, οι άνθρωποι εκεί επιχειρούν ακόμη και με φακούς. Ακριβώς αυτό θα γίνει, θα συνεχιστεί. Όσο το δυνατόν νωρίτερα, εάν γίνει αναζήτηση, υπάρχει περίπτωση να βρεθούν τυχόν επιζώντες, αν και το αποκλείουν σχεδόν οι αρχές. Ωστόσο, η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Συνεπώς, συνεχίζεται ο αγώνας των διασωστών που ξεκίνησε χθες το βράδυ, λίγη ώρα μετά το πολύ νεκρό δυστύχημα. Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, χωρίς διακοπή, οι διασώστες αναζητούν είτε ανθρώπους που έχουν χάσει τη ζωή τους, είτε ανθρώπους που μπορεί ενδεχομένως επιζούν από θαύμα. Από την άλλη μεριά, πέρα από το σημείο της πρόσκρουσης των δύο τρένων, όπου συνεχίζονται οι έρευνες, σκηνές αρχαίας τραγωδίας εξελίσσονται ακόμη στο νοσοκομείο, με γονείς να αναζητούν παιδιά, και σε ένα νοσοκομείο, στο Γενικό κυρίως, όπου νοσηλεύεται μεγάλος αριθμός νέων. Δύο, από ό,τι λένε οι πληροφορίες των γιατρών, βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση. Οι υπόλοιποι φαίνεται ότι ξεπερνούν το όποιο δράμα πέρασαν χθες το βράδυ μετά την σύγκρουση των δύο τρένων. Έχουμε μία διαμαρτυρία πολιτών έξω από τον ΟΣΕ νωρίτερα με το πανό «Δεν φταίει η κακιά ώρα», και αυτό ως follow-up στις πληροφορίες που θέλουν τον σταθμάρχη να αποδίδει στην κακιά ώρα το δυστύχημα. Οι αστυνομικοί που κρατούν στο αστυνομικό τμήμα από χθες το βράδυ το σταθμάρχη λένε ότι δεν μπορεί να συνέλθει, διαρκώς ρωτάει για το εάν σώθηκαν αγνοούμενοι και αποδίδει τα όσα συνέβησαν στην κακιά ώρα. Αύριο θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Και νομίζω ότι αυτά είναι τουλάχιστον από το πεδίο της αναζήτησης ανθρώπων στο σημείο της σύγκρουσης των δύο τρένων και στα νοσοκομεία όπου εξελίσσονται αυτές οι σκηνές που περιγράψαμε πριν, σκηνές αρχαίας τραγωδίας. Εκείνο το οποίο απομένει να μάθουμε είναι τι θα πει αύριο στον εισαγγελέα όπου θα οδηγηθεί ο σταθμάρχης και το ενδεχόμενο η παρέτηση του κυρίου Καραμαλή να αποδειχθεί η ευκαιρία να μάθουμε για ποιο λόγο δεν προχώρησε ο ηλεκτρονικός έλεγχος κίνησης των σειρμών 20 χρόνια, αφότου δηλαδή παραγγέλθηκε. Κύριε Γιουμερτάκη, πριν πάμε σε αυτό, γιατί υπάρχουν πολλά κενά και προβλήματα, θα μας απαντήσετε σχετικά. Θέλω λίγο να μου πείτε αν έχετε πιο λεπτομερή εικόνα σε ό,τι αφορά τους τραυματίες. Είναι για παράδειγμα εγκαυματίες, είναι πάρα πολύ σοβαρά περιστατικά με την έννοια ότι βρίσκονται ενδεχομένως και ακροτηριασμένοι άνθρωποι μεταξύ αυτών. Υπάρχουν και ακροτηριασμένοι άνθρωποι μεταξύ αυτών. Η πληροφόρηση που έχουμε από τον Γενικό Διευθυντή του Γενικού Νοσοκομείου της Λάρισας είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλοί νέοι οι οποίοι νοσηλεύονται. Σε κρίσιμη κατάσταση, ωστόσο, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μας έδωσε το απόγευμα, είναι δύο. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα είναι προφανές ότι υπάρχουν εγκαυματίες, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν χάσει τα μέλη τους. Είναι μια κατάσταση που θα αποτιμηθεί τις αμέσως προσεχείς ώρες, γιατί ακόμη βρίσκονται στην αναζήτηση ανθρώπων οι αρχές. Η αναστάτωση είναι τεράστια, όπως καταλαβαίνετε. Η διαχείριση των πρώτων στιγμών έδινε προτεραιότητα στην αναζήτηση ανθρώπων και στην διαχείριση του ενδιαφέροντος των συγγενών τους να έχουν μια πληροφορία για την τύχη των ανθρώπων τους. Οπότε εκ των πραγμάτων, όταν ομαλοποιηθεί η κατάσταση, είναι προφανές ότι θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες. Υπάρχει ακριβής αριθμός αγνοωμένων? Ακριβής αριθμός αγνοωμένων δεν υπάρχει ακόμη. Και ακόμη και ο αριθμός των νεκρών αυτή τη στιγμή έχει επιβεβαιωθεί στα 42 άτομα, αλλά όλοι εικάζουν ότι θα μεγαλώσει. Καθώς αναζητούνται κυρίως οι σωροί των ανθρώπων του ΟΣΕ, των υπαλλήλων του ΟΣΕ, μηχανοδηγών και λοιπού προσωπικού που ήταν στις δύο μηχανές οι οποίες συγκρούστηκαν και οι οποίες έχουν γίνει άμορφες μάζες σιδερικών. Από εκεί και πέρα πρέπει να ανασηκωθούν αυτά τα
παλιοσίδερα τα οποία, στα οποία οι πρώην μηχανές μάλλον οι οποίες έγιναν παλιοσίδερα και στο τέλος θα υπάρξει ακριβής καταγραφή. Πρέπει να πούμε ότι σχετίζεται η έλλειψη στοιχείων και με το γεγονός ότι όσοι ανεβαίνουν από σταθμούς ενδιάμεσους δεν έχουν το ονοματεπώνυμό τους πάνω στο εισιτήριο παρά μόνο όσοι κάνουν ηλεκτρονικές εκδόσεις. Αυτό είναι άλλο ένα έλλειμμα που αφορά στην καταγραφή των ανθρώπων οι οποίοι ήταν στο τρένο και στην αναζήτηση εκ μέρους των συγγενών. Είναι πάρα πολλά τα προβλήματα και όπως καταλαβαίνετε είναι και πρωτόγνωρη αυτή η κατάσταση για τα ελληνικά δεδομένα. Οπότε οι πληροφορίες βγαίνουν συγκρατημένα από ανθρώπους οι οποίοι δεν θέλουν να δημιουργήσουν σύγχυση και με το σταγονόμετρο. Πάντως σε σχέση με αυτό που αναφέρατε νωρίτερα, καμπανάκια και προειδοποιήσεις για πιθανό τραγικό δυστύχημα στα τρένα υπήρχαν, έτσι, αλλά προφανέστατα δεν αξιολογήθηκαν όπως θα έπρεπε, δεν αξιολογήθηκαν σωστά. Και επειδή είστε ένας έμπειρος δημοσιογράφος, φαντάζομαι ότι αυτά τα κενά, τις παραλήψεις, τα όποια προβλήματα τα είχατε αναδείξει και δημοσιογραφικά. Κοιτάξτε να δείτε, στο συλλογικό υποσυνείδητο στην Ελλάδα έχει εγγραφεί το γεγονός ότι το τρένο είναι συγχωρητέο αν καθυστερήσει μισή ώρα, μια ώρα, δεν το είχαμε και σε πολλή υπόλοιψη. Από εκεί και πέρα η σύγχρονη μορφή του όπως τη γνωρίσαμε τα τελευταία χρόνια προκαλούσε είτε αρνητικές είτε θετικές εκπλήξεις. Οι αρνητικές εκπλήξεις ήταν οι συνήθεις καθυστερήσεις, χάλασε η μηχανή και μας μετέφεραν με λεωφορείο και διάφορα άλλα τέτοια πράγματα. Οι ευχάριστες εκπλήξεις ήταν φτάσαμε στον προορισμό μας σε 2,5 ώρες και αυτό το πανηγύριζαν κυρίως Λαρισαίοι οι οποίοι ταξίδευαν στην Αθήνα ή Θεσσαλονικοί οι οποίοι έβλεπαν την απόσταση από την Αθήνα στην συμπρωτεύουσα να γίνεται 4 ώρες. Αλλά ποτέ δεν είχαμε σε υπόλοιψη σαν μέσο μεταφοράς στο τρένο εξαιτίας του γνωστού βίου του άλλοτε ΟΣΕ. Ο εξυγχρονισμός των τρένων ωστόσο δεν ακολούθησε και τον εξυγχρονισμό της εργασίας των σιδηροδρομικών. Η εικόνα νομίζω ανάγλυφη φαίνεται στο γεγονός ότι ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολούνταν μέχρι πριν από 10 χρόνια ως αχθοφόρος στον ΟΣΕ βρέθηκε στο Υπουργείο Παιδείας, δούλεψε μετά από μετάταξη για μια δεκαετία στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση όπου μοίραζε σχολικά βιβλία και στο τέλος προήχθη στη Σταθμάρχη. Μετά από εκπαίδευση εξαμήνου στα 60 του για να ξεκινήσει μια καινούργια καριέρα Σταθμάρχη. Αντιλαμβάνεστε αυτό και μόνο τι έλλειμμα παράγει για, για την διαχείριση ενός σύγχρονου εξοπλισμού. Από την άλλη μεριά έχουν παραγγελθεί τα μηχανήματα για τον ηλεκτρονικό έλεγχο της κίνησης των σειρμών από ό,τι λένε οι συνδικαλιστές από το 2000 ή από το 2003, 20-23 χρόνια πριν. Σε αυτά αυτό τα είναι χρόνια, φοβερό αυτό. Δηλαδή, ναι, έχουμε σε φτάσει χρόνια, σε αυτό το σημείο. Είναι φοβερό, γιατί εδώ μιλάμε για το μεγαλύτερο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην ιστορία της χώρας. Και ψάχνουμε να βρούμε λέξεις να περιγράψουμε αυτό που συμβαίνει και αναζητούμε το τι έφτιαξε. Και είναι φοβερό να ακούμε τέτοια πράγματα. Ναι, και είναι φοβερό το εξής επίσης. Από το 2003 μέχρι σήμερα έχουν περάσει από τη χώρα όλων των αποχρώσεων οι κυβερνήσεις. Μπλε, πράσινες, κόκκινες και μείγμα των χρωμάτων που προανέφερα. Μείγματα μάλλον των χρωμάτων που προανέφερα. Και αναρωτιέμαι, και όπως αναρωτιέται όλος ο κόσμος, τι ήταν εκείνο που κρατούσε όλους τους υπουργούς μεταφορών από τότε μέχρι σήμερα και δεν έδιναν το OK, εάν βεβαίως εξαρτάται από αυτούς, για την ενεργοποίηση αυτών των συστημάτων ελέγχου της κίνησης των σειρμών. Απάντηση προς αυτό, ως προς αυτό δεν έχει υπάρξει ποτέ από κανέναν. Και φτάσαμε στο σημερινό σημείο, γι' αυτό είπα προηγουμένως, ότι ενδεχομένως μια παραίτηση να φωτίσει ένα παρασκήνιο. Γιατί και από πλευρά συνδικαλιστών ακούμε σήμερα συνεχώς το ότι δεν ενεργοποιήθηκε το ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου της κίνησης των σειρμών, αλλά δεν έχουμε μάθει το γιατί. Δηλαδή αυτό δεν μπορεί κάποιο γιατί θα υπάρχει για 20 χρόνια. Δεν μπορεί να μην υπάρχει ένα γιατί που να στερεί από όλες τις κυβερνήσεις αυτή την πρωτοβουλία. Έτσι είναι. Λοιπόν, κύριε Γιουμερτάκη, εγώ να σας ευχαριστήσω θερμά για το χρόνο που μας αφιερώσατε. Να είστε καλά.